Για να δούμε εδώ, ο Γκόκιτς πέρασε το πλασέ. 1-0! 1-0 από τον Σίλισσα Γκόκιτς με μια ατομική προσπάθεια. Απέναντι φεύγει ο Γιωργάτος, φεύγει ο Γιαννακόπουλος, τους είδε πολύ ωραία ο Ίβιτς. Το σούτ του Γιαννακόπουλου από μακριά, γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ από 40 μέτρα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή και φαντάζομαι και εσάς, αλλά κυρίως εμένα μας φέρνει και πάρα πολλά χρόνια πίσω σε, έχω την αίσθηση, πιο ωραία, πιο χαλαρά χρόνια. Τότε που και τα συνθήματα ήταν πιο ευρηματικά. Και διάβαζα πρόσφατα και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, μια συνέντευξη του Άλεξ Γκόκιτς. Και τον ρωτάγανε τότε που ήσουν πιτσιρίκι και άκουγες το περίφημο σύνθημα για τον παππού που κάτι πίνει, τι καταλάβαινες. Και λέει ο Άλεξ, σήμερα τότε δεν καταλάβαινα τίποτα και τον ρώταγα τον μπαμπά και μου έλεγε, δεν μπορώ να σου πω τι πίνω, θα μάθεις όταν θα μεγαλώσω. Το σύνθημα λοιπόν του παππού έχει γράψει ιστορία, γεννήθηκε σε εκείνα τα φοβερά μάτς με την Πόρτο. Και επιπλέον επιβεβαιώνεται το 2018, όπου ο Σίνισσα έγινε παππούς, επιτέλους. Καλησπέρα, Σίνισσα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Παππούς από τον Άλεξ, σωστά. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, η μοίρα γεννήθηκε 19 Σεπτεμβρίου 2018. Τότε έγινε πραγματικά παππούς. Ναι. Πραγματικός. Δηλαδή, πριν ήμουνα στο 33 μου, παππούς ήμουν. Και τότε με θυμάσαι όλοι αυτή δίπλα που είμαστε και τώρα που συζητάμε, Δημήτρης, Γιωργάτος, Γρηγόρης και υπόλοιπα παιδιά, πραγματικά, εγώ πιστεύω με βοήθησαν και πάρα πολλά και με αγκαλιάσανε από πρώτη στιγμή όλοι οι παίκτες μου και με αυτούς δύο και Ανατολάκη πιστεύω είμαστε, κάναμε και αρκετά φορές παρέα, πήγαμε για καφέ, ανεξάρτητα αν ήταν πολύ πιο μικρή και μετά κάνανε σπουδαία καριέρα. Εγώ ήρθα από μες στα παλιά χρόνια, γιατί στα 33 μου και πέτυχα αυτό που νομίζω ήθελα σαν, και είχα όνειρο σαν μικρός. Και πραγματικά είμαστε τότε μια πάρα πολύ καλή παρέα και σαν όλα αυτά τα παιδιά ήταν σαν αδέρφια, μπορώ να πω. Είχαμε οικογενειακό κλίμα και πιστεύω αυτό και βοήθησε να πάμε πολύ καλά. Το παππούς το είχαμε βγάλει εμείς οι δημοσιογράφοι. Τότε ήμασταν ακόμα πιο κακοί από ό,τι είμαστε σήμερα. Από κάτω, έτσι όπως βλέπω τις οθόνες, είχαμε τη συμμορία του Φραπέ. Ο οποίος Γρηγόρης Γιωργάτος δεν πήρε και Φραπέ κιόλας. Δεν έπινε ποτέ Φραπέ. Δεν έχω πει Φραπέ. Άλλο ένα φοβερό. Και είχαμε και τον παππού Σίνισσα από τους πρώτες 6 μήνες. Είχαμε ταράξει και τον Σίνισσα και τον Μπάγεβιτς. Που τον βρήκε και τον έφερε το βετεράνο από την Κύπρο και άλλα τέτοια διάφορα όμορφα έχουν γραφτεί Σίνισσα. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά, ας μείνουμε στα καλά. Εκείνη είναι η χρονιά, μάλλον είναι τρεις συνεχόμενες σεζόν που ο Ολυμπιακός παίζει με την Πόρτο. Αλλά εμείς θα σταθούμε περισσότερο στην ενδιάμεση, η οποία φέρνει και την πολύ μεγάλη πρόκριση σε εκείνο τον όμιλο με την, στο Ζάγκρεπ το τελευταίο παιχνίδι. Και κυρίως σε αυτό το εντός έδρας μάτς του Ολυμπιακού με την Πόρτο, όπου είναι ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, που τα έχει όλα και έχει και επέμβαση σε πέναλτι του Δημήτρη στον Ζλάτκο Ζάχοβιτς 6 μήνες πριν ο Ζάχοβιτς έρθει στον Ολυμπιακό. Και ξεκινάω από τον Δημήτρη να μου πει τι συμπάται από εκείνο το φοβερό μάτς, που εγώ έχω την αίσθηση, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι αν δεν είναι το μεγαλύτερο μάτς της καριέρας σου, διότι δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι πολύ σπουδαίες επεμβάσεις εκείνο το βράδυ, είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα της καριέρας σου. Να ξεκινήσω αρχικά ότι εκείνη τη χρονιά, για αυτό που είπες για το Σίνισσα, θεωρώ ότι ο Σίνισσα ήταν το κομμάτι που έλειπε από την ομάδα. Είχαμε μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν όταν έφερε το
ποδόσφαιρο από τα άκρα ο Μπάγεβιτς στον υπέρτατο βαθμό. Με τέσσερις παίκτες στα πλάγια πολύ ψηλού επίπεδου και με απίστευτες συνδυαστικές ενέργειες. Και το κομμάτι που μας έλειπε για να μας απελευθερώσει και από τον άξονα σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν ένα φόρ με τα χαρακτηριστικά του Σίνισα. Εγώ το έχω δηλώσει παλιότερα όταν με ρωτάγανε ποιος είναι ο πιο δύσκολος center φόρ που είχα αντιμετωπίσει, ότι ο Σίνισα ευτυχώς που τον αντιμετωπίζω μόνο στις προπονήσεις. Και ήταν μαζί με τον Βαζέχα για μένα κορυφαίοι center φόρ στην Ελλάδα και τον Ντέμι έπειτα. Γρηγόρη, είπε νωρίτερα ο Δημήτρης για αυτήν την περίφημη τετράδα των ακραίων, η οποία νομίζω δεν μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικές εποχές στο ποδόσφαιρο, είναι προφανές αυτό, άλλο το ποδόσφαιρο το 70, άλλο το 2000, άλλο σήμερα, αλλά εξακολουθεί να είναι νομίζω μια ιστορική τετράδα για τον Ολυμπιακό, με Μαυρογεννίδη, Γιαννακόπουλο δεξιά, Γεωργάτο, Τζόρτζεβιτς αριστερά, όπου ήταν βασισμένο και όλο το παιχνίδι. Και νομίζω εκτόξευσε όχι μόνο την ομάδα, αλλά και τις καριέρες σας ατομικά όλο αυτό το ο σχηματισμός. Και σε εκείνο το μάτς πάλι σε αυτό είχε στηριχτεί ο Ολυμπιακός. Ανεξάρτητα αν τον γκολ το πρώτο το έχει βάλει ο Σίνισα και αν το δεύτερο είναι μια εκτέλεση φάουλ του Τζόρτζεβιτς που πάει να βρει συμπαίχτη, αλλά τελικά είναι σέντρα σουτ και πάει απευθείας στα δίχτυα. Γενικά εκείνος ο Ολυμπιακός σε αυτό το πράγμα στηρίχθηκε πάρα πολύ. Κοίτα Μιχάλη, θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Ούτε θα κάτσω στο γεγονός να πω θα μείνουμε στην ιστορία εμείς ότι είμαστε καλύτεροι παίκτες, είτε δεν θα έρθουν άλλοι και καλύτεροι από εμάς ή ήταν πιο πριν από εμάς καλύτεροι. Εγώ θα πω ότι σε αυτή την ομάδα, αν θα μείνει στα χρόνια τα επόμενα που έτσι το βλέπω να γίνεται, γιατί βλέπουμε και την αγάπη του κόσμου μέχρι στιγμής, νομίζω ότι αυτή η ομάδα γεννήθηκε. Το έχω ξαναπεί. Ήμασταν όλοι μικροί και γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Πήγαμε παιδιά, γίναμε έφηβοι και μετά γίναμε άντρες. Κάποιοι άντρες φύγανε στο εξωτερικό, κάποιοι μείνανε στην ίδια την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτή την ομάδα. Στα παιχνίδια τότε με την Πόρτο, εγώ δεν είχα φανταστεί το μέγεθος της Πόρτο. Δεν το ήξερα μάλλον. Δεν είμαστε όπως είμαστε τώρα, που ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Ήμασταν λίγο, ξέρεις, πιο... Στο διαδίκτυο δεν ήταν σε αυτή τη φάση, τα social δεν ήταν σε αυτή τη φάση, σωστά. Αν το σκεφτόμασταν, όπως το σκεφτόμαστε τώρα, μετά από τόσα χρόνια, και λέγαμε ο Ντρούλοβιτς, ο Ζάχοβιτς, ο Ζαρντέλ, όλοι αυτοί οι παίχτες, ίσως να είχαμε και περισσότερο και άγχος στο παιχνίδι. Νομίζω ότι και η άγνοια των παιχτών αυτών της Πόρτο μας έκανε να είμαστε... και χωρίς άγχος εμείς, παιδί μου, και παίζαμε και πιο ελεύθερα. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι είχαμε έναν παππού μπροστά, που οι άλλες ομάδες ήταν το πλεονέκτημά μας, λέγανε πού πάνε με αυτόν τον παππού, και ο παππούς ήταν πιο γρήγορος και από τους νέους τότε. Και κάναμε τη διαφορά, έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σας περιγράψω, Γρηγόρης. Την προηγούμενη βραδιά με τον Άγιαξ, όταν παίξαμε στο ΆΚΑ, πια ήταν όλοι μέσα σε ένα δωμάτιο και 20, τι κάναμε και τελικά βγήκαμε και κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Για πες την ιστορία αυτή. Δεν μπορώ, Δημήτρη, στην αγχωριέ με άσυμα. γιατί, τώρα μας καψούρεψες τώρα. Είχε παιχταράδες ο Άγιαξ, είχε παιχταράδες. Και ήμασταν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο και αστευόμενοι λέγαμε ότι θα βγούμε την άλλη μέρα και θα μας κοιτάνε και θα λένε καλά αυτοί θα μας νικήσουν, είναι δυνατόν. Και λέγαμε ένα από τα ονόματα των παιχτών του Άγιαξ σε αντιδιαστολή με τα δικά μας τα ονόματα. Αλλά τελικά... Και έπεσε το γέλιο της αγκούρας, βέβαια. Βέβαια, εγώ το είχα σαγούρι πάντα, είτε μέσα στο πούλμαν, είτε μέσα στο ξενοδοχείο, να λέω θα φάμε πέντε αύριο. Έτσι μου έβγαινε, ρε παιδί μου, ότι έλεγα στην ομάδα ότι θα χάσουμε. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι αυτό θα μας δώσει το κίνητρο να είμαστε πιο καλοί. Και έλεγε ο Δημήτρης και όλοι, λέγαμε τα ονόματα και αυτά, στο ξενοδοχείο, και σε κάθε όνομα βλέπω πέντε. Πέντε αύριο. Σύνησα, είπες ότι βρήκες μια πολύ ωραία παρέα που σε αγκάλιασε όταν πήγες στον Ολυμπιακό. Εκείνη η ομάδα εσύ που την βρήκες να μεγαλώνει, όπως μας περιέγραφε νωρίτερα ο Γρηγόρης, από παιδιά και να γίνονται άντρες, τι συναισθήματα σου είχε δημιουργήσει σε σχέση με την ποιότητα του ποδοσφαίρου της και την ατομική ποιότητα του καθενός. Δηλαδή, το κατάλαβες με το που ήρθες ότι, όπα, εδώ είναι μια
μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Ήξερα που έρχομαι και από πρώτο παιχνίδι, εγώ πρώτα 6 μήνες μπορεί δεν είχα να πω τύχη σαν τσέντερφο να πετύχω γρήγορα γκολ. Γιατί μόνο νομίζω 3 ή 4 γκολ πέτυχα 6 μήνες. Τότε κανένας δεν έβλεπε, εγώ είχα 11 assist σαν τσέντερφο. Τότε είμαστε, πιστεύω, με ΑΕΚ ήταν πρώτο χρόνο, είμαστε κοντά και πότε ήρθα εγώ, φύγαμε, βοήθησα, πιστεύω, αρκετά. Έβγαινε και Αλεξανδρής πρώτο σκόρερ και όλα, γιατί ήξερα ποια ομάδα ήταν και φανταστικό κόσμο, τόσα τρέλα πραγματικά δεν ήξερα τόση τρέλα για ομάδα να έχει κόσμο, εκεί έζησα. Mm-hmm. Αλλά δεν συντράβηξε, Μιχάλη. Τη θέση του Αλεξανδρή είστε. Καταλαβαίνεις τι τράβηξε από τον Αλεξανδρή. Τι θυμάσαι από εκείνο το μάτς με την Πόρτο? Έχεις βάλει καταπληκτικό γκολ. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Σε εννοώ στο 2-1 εδώ, όχι στο 2-2 εκεί, γιατί και εκεί έχεις βάλει πολύ κρίσιμο γκολ. Εδώ, εντάξει, θυμάμαι ακριβώς. Γιατί ήταν και η αρχή παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Έκανε 1-0. Ο τρόπος, νομίζω, ο Δημήτρης χτύπησε μπάλα. Γιαννακόπουλος πήρε κάπου λίγο πάνω από κάπου 50-60 μέτρα κεφαλιά. Μια δεύτερη φορά και μέσα από όσο έτρεχα εγώ, μεταξύ δύο στόπερ, πέτυχα, πήρα μπάλα μπροστά μου και έκανα ένα drop kick shoot. Ωραίο γκολ. Ήταν και γρήγορο και ήταν όμορφο. Δημήτρη, το θυμάσαι το βολέ που έχεις κάνει στη φάση του γκολ που λέει, ή το θυμήθηκες τώρα που φρέσκαρες τη μνήμη? Ναι, το θυμάμαι και θυμάμαι που πήδηξε ο Στέλιος και τελικά αυτό αποδεικνύει ότι γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι μαγικό, σε αντίθεση με τον μπάσκετ που το ύψος παίζει καθοριστικό ρόλο. Ότι ο τρόπος που θα κινηθεί στην μπάλα μπορεί να είναι πολύ κομβικός και αυτό λέει και στους ποδοσφαιριστές μου συνέχεια και στα στατικά και στις έντρες. Ότι το πιο σημαντικό όταν πηδάς για την κεφαλιά δεν είναι να θα την πάρεις εσύ, ακόμα και πιο κοντός να είσαι, να εμποδίζεις να την πάρει ο αντίπαλος. Και νομίζω ότι ο Στέλιος το έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν άφηνε καμία φάση. Mm-hmm. Και μετά πήγε στον Σύνησα. Αλλά το ασύλληπτο είναι αυτό που μου έχει μείνει, νομίζω και σε όλους μας, είναι μετά τον γκολ του Σύνησα, το τι επικρατεί στο ΆΚΑ. Θυμάμαι ακόμα και οι κάμερες της τηλεοπτικής μετάδοσης έχουν ταρακουνηθεί. Το καταλαβαίνεις στην εικόνα ότι κουνιέται λίγο η κάμερα από την ένταση των πανηγυρισμών και από τα χοροπηδητά του κόσμου. Εκείνη τη χρονιά σε κάθε παιχνίδι στο Champions League αυτό που γινόταν στο ΑΕΚ δεν μπορεί να το διανοηθεί ο ανθρώπινος νους. Ήταν καθισμένοι στα σκαλάκια παντού, γύρω-γύρω στην τάφο παντού. Ήταν λες και ήταν ένα πράγμα όλος ο κόσμος, δηλαδή 70-75.000 κόσμος με τους έξτρα που μπαίνανε, λες και ήταν ένα πράγμα. Υπήρχε η ενέργεια από ένα τεράστιο πράγμα που σου έδινε μια απίστευτη όθηση και νομίζω ότι και εμείς εκείνη τη χρονιά τους κάναμε πολύ, πολύ περήφανους και πολύ ευτυχισμένους. Γρηγόρη, θυμάσαι πριν από αυτό το μάτς, είναι πολύ καθοριστικό, είναι 5η αγωνιστική το μάτς με την Πόρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ναι, ο Ολυμπιακός ακόμα και να κερδίσει δεν θα εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση, αλλά είναι το καθοριστικό παιχνίδι, ο τελικός. Εν τέλει, χρειαζόταν και ένα βαθμό στο Ζάγκρεπ τελευταία αγωνιστική, αλλά όπως αποδείχθηκε, ακόμα και αν δεν τον είχε πάρει, πάλι θα είχε πάρει την πρόκριση. Το καθοριστικό τελικό ήταν με την Πόρτο. Θυμάσαι λίγο πώς το προετοιμάσατε, ποια ήταν η ψυχολογία σας πριν παίξετε εκείνο το παιχνίδι? Κοίταξε, δεν είχαμε καταλάβει ότι ήταν τελικός. Απλώς είχαμε πάρει μία ροή από τα προηγούμενα παιχνίδια και η μεγάλη όθηση ήταν μετά τον Άγιαξ. Νομίζω ότι εκεί όλοι καταλάβαμε ότι έχουμε καλή ομάδα και πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν το είδαμε σαν τελικό, όσο ότι αφού κερδίσαμε και τον Άγιαξ, θα κερδίσουμε και αυτούς. Αν σας έλεγα ότι η ιστορία δεν θα είχε γραφτεί έτσι, αν δεν υπήρχε αυτός, υπάρχει κάποιος που θα λέγατε ότι ήταν ο πιο σημαντικός? Ήταν η απόλυτη έννοια της ομάδας, αυτή η ομάδα που είχαμε, γιατί από τον Γρηγόρη αριστερά, το Μαύρο δεξιά, Τζόλε, Γιαννακόπουλος, ο Γκόγκα, ο Καραπιάλης, στα στόπερο, Ανατόλο, Καραταΐδης, ήταν νομίζω ότι όποιος και να έλειπε δεν θα ήταν η ίδια η ομάδα. Γρηγόρη, τι λες? Έτσι θεωρώ κι εγώ. Αυτό τον αντικατάστατο που λέμε στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές σε κάποιες ομάδες που είναι στημένες με ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα από πριν για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα, νομίζω ότι η κρίκη, όταν λείπει κάποιος, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και εμείς σε αυτή την ομάδα το είχαμε αυτό το πράγμα. Δημήτρη,
Βλέποντας τώρα εκείνη την ομάδα ως προπονητής σήμερα, λες ότι το επίπεδό της και τακτικά πέρα από την ατομική ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή ήταν πολύ υψηλού επίπεδου? Νομίζω ότι ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή της η ομάδα και στα ζητούμενα συνολικά, δηλαδή και στην ταχύτητα που είχαμε στην ομάδα, τους αυτοματισμούς, αλλά και τακτικά ήταν κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν ήταν ότι υπήρχε τακτική με την έννοια που υπάρχει τη σημερινή εποχή, που είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και πολύ πιο εξειδικευμένη, αλλά και τακτικά τα ζητούμενα που είχε αυτή η ομάδα και που ανταποκρινόταν ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της και είχε μια ικανότητα να προσαρμόζεται. Δεν αναφέρομαι στο ελληνικό το πρωτάθλημα, γιατί από κάποιο σημείο και μετά ειλικρινά δεν υπήρχε αντίπαλος παρά μόνο κακός μας εαυτός. Ενώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες ομάδες με πολύ διαφορετικούς σχηματισμούς, υπήρχε μια τρομερή άνεση στο να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι η ομάδα μας τη συγκεκριμένη εποχή και τη δεδομένη στιγμή προπορευόταν της εποχής της. Είχε το ταλέντο, είχε την τακτική παιδεία και ήταν πολύ μπροστά. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν είχε και την τρέλα. Και φυσικά θα ρωτήσω τον Γρηγόρη. Την τρέλα την είχε, βέβαια, με συλλογικά πλαίσια, γιατί έπρεπε να βγει και αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Το μόνο λάθος πιστεύω σε αυτή την ομάδα, τη δικιά μας, τότε με το περιβόητο που λέγανε τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα διπλό στην Ευρώπη, είναι ότι εμείς ποτέ δεν προσεγγίσαμε το παιχνίδι να πάμε να το περιμένουμε, να το κλέψουμε. Γι' αυτό πηγαίναμε και χάναμε τόσο εύκολα, καμιά φορά και με 3-0 και με 4-0 και 5 που τρώγαμε κάποια γκολ, γιατί ποτέ δεν κάτσαμε πίσω να κάνουμε μια τακτική, να μείνουμε όλοι πίσω και να κλέψουμε το αποτέλεσμα. Μάλλον δεν το θέλαμε αυτό. Δηλαδή δεν έβγαινε από μέσα μας αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για αυτή τη συζήτηση, για τις ευχάριστες αναμνήσεις. Εύχομαι να περνάτε καλά και εύχομαι την επόμενη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε έξω, να χαιρετηθούμε, να έχει τελειώσει όλη αυτή η απίθανη ταλαιπωρία που βιώνουμε όλοι μας. Το ντεκόρ του Σύνησα είναι απλό στίχος. Εμένα είναι κάτι καθρέφτες, του Δημήτρη είναι όλα τα βιβλία. Δεν είναι όλα. Όλα. Ούτε το 1/3 δεν είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.